Πολύ σημαντική επέτειος για τους Δήμους, για τις τοπικές αρχές. 30 χρόνια μιας δύσκολης αλλά επιτυχημένης πορείας, πάντοτε στη διάθεση των Δήμων και των Δημοτών, με θεσμικές προτάσεις, με αναζήτηση λύσεων σε παλιά αλλά και σε πρωτοεμφανιζόμενα ζητήματα, με μια ενότητα δράσης η οποία ουδέποτε διασαλεύτηκε, γιατί πιστεύω ότι τέθηκαν σωστές βάσεις από την αρχή, με πρωτοπόρους οραματιστές όπως τον κύριο Λέλο Δημητριάδη, Δήμαρχο Λευκωσίας, με συνεχιστές που εστερνίστηκαν το όραμα και κυρίως με μια διάθεση και ειλικρινή προσπάθεια και αρκετή δύναμη να προχωρήσουμε παρακάτω αντιμετωπίζοντας με τόλμη και αποφασιστικότητα τις νέες προκλήσεις. Πρώτα ήθελα να ευχαριστήσω τον νυν άρχοντα των Δήμων για τα λόγια που είπε για μένα τα καλά. Όμως επιμένω, είμαι και ο λίγο πεισματάρης, αυτός το τιμιολίγο ενοχλητικός κάποτε. Έγινε από αυτή την κυβέρνηση και ιδιαίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών Εσωτερικών, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια στην νομοθεσία για να καλυτερεύσουν τα πράγματα, να μπουν σε μια τάξη κτλ. Δεν έγινε όμως το σημαντικότερο. Και το σημαντικότερο είναι τα χρήματα. Εμείς παλιά είχαμε πολεμήσει πάρα πολύ να συνδέσουμε το εισόδημα του κράτους με το εισόδημα της Ένωσης Δήμων. Δηλαδή δεν ήταν ποσό παίρνετε σήμερα κύριε 1.000 ευρώ, του χρόνου να πάρετε 1.100, όχι. Παίρνουμε σήμερα 1.000 διότι είναι τόσα της εκατόν επί του εισοδήματος, του δικού σου εισοδήματος, της κυβέρνησης. Θέλουμε αυτό το πράγμα να θεσμοθετηθεί, να μην μπορεί η κυβέρνηση να ξεφύγει από αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολη καιρή όπως είναι τώρα, εντάξει, θα είναι χαμηλό το εισόδημα. Δεν έχουμε ένσταση. Όλοι συμπάσχουμε. Αλλά πρέπει να έχει σχέση με το εισόδημα της κυβέρνησης, το δικό μας εισόδημα. Είπα και μια καλή κουβέντα, γελάω συνήθως, για τους δημάρχους. Ο Ανδρέας κατόρθωσε να κάνει πολλά πράγματα και τον αγάπησε η πόλη του. Τον αγάπησε. Επομένως του έδωσε μια έγκλη και του έδωσε και μια δύναμη. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσει για την Ένωση Δήμων. Μην ξεχάνεις, είσαι και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων. Δεν είσαι μόνο Δήμαρχος της αγαπητής μου Λεμεσού, είσαι και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων. Συμφωνώ και υπερθεματίζω. Πάντα ο κύριος Λέλος ήταν ένας καλός σύμβουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά.